σοκ προκαλούν οι εικόνες με τα δεκάδες νεκρά ψάρια στις εκβολές του ποταμού Γεωφύρου κοντά στο Παγρίτιο Στάδιο. Εικόνες που προκαλούν ερωτηματικά και ανησυχία σε όσους περνούν από την περιοχή και αντικρίζουν τα ψάρια να κοίτονται διασκορπισμένα στον ποταμό. Στο περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι το θέμα. Όχι η εικόνα που βλέπουμε. Γι' αυτό πρέπει όλοι να λάβουμε τα μέτρα μας. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Δεκάδες ψάρια κοιτώνται νεκρά στις εκβολές του ποταμού και προκαλούν την απορία όσων περνούν από το σημείο, αλλά και τη θλίψη για τις άσχημες εικόνες που αντικρίζουν. Ασφαλώς κακό είναι, διότι μολύνεται το περιβάλλον. Αν είναι ψευδισμένα, οπωσδήποτε είναι κακό. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι τα ψάρια βρέθηκαν στον ποταμό αφού είχαν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και εκεί κατέληξαν από ασφυξία, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, Ζαχαρία Σωμαρά. Τα ψάρια πέρασαν από τη θάλασσα στον ποταμό, επειδή έφτανε ανέμο και με τα ρεύματα. Κάτω από τη γέφυρα ακριβώς υπήρχε στάσιμο νερό, τα ψάρια μείναν εκεί με αποτέλεσμα να υποστούν ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου, επειδή τα νερά δεν ήταν. Κινούμενα, το κάνει το θάνατό του σε όλο αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι απορίας άξιον, απλά δεν είναι συνηθισμένο. Πρέπει όλοι να προσέξουμε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ιδάλλως μας κρούωνε τον κόδωνα του κινδύνου. Το Λιμενικό Σώμα, η Κτηνιατρική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Αλληλείας της Περιφέρειας Κρήτης βρέθηκαν στην περιοχή και αντίκρισαν το θέμα που αντίκριζαν και δεκάδες πολίτες. Βρέθηκαν με τα ρεύματα εκεί. Υπήρχε στάσιμο νερό, οπότε έμειναν ακίνητα. Εκείνη το ξέρετε ότι το νερό οξυγονώνεται με την κίνησή του. Ναι. Όταν είναι στάσιμο, δεν οξυγονώνεται. Τα ψάρια έχουν υψηλή ανάγκη σε οξυγόνο, με αποτέλεσμα να πάθουν ασφυξία. Το κατά πάσα πιθανότητα. Εμείς βέβαια, για να διασφαλίσουμε και πιθανόν κάποιο άλλο θέμα, έχουμε πάρει δείγματα τα οποία θα αποσταλούν σε εργαστήρια για να δούμε αν τυχόν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, το οποίο εντάξει, δεν υποψιαζόμαστε, αλλά καλό είναι να το ψάχνουμε. Όπως σημείωσε ο κύριος Σωμαράς, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μεταβούν και αύριο στο σημείο για να απομακρύνουν τα ψάρια από τον ποταμό και να δοθεί φως στην αιτία του θανάτου τους.